Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ο φόβος για το τι μέλη γενέστε πλανάτε στην κοινωνία σε σχέση με την ενεργειακή κρίση. Με χοντρά ρούχα, κουβέρτες και παπλώματα θα ζεσταθούν φέτος οι περισσότεροι, αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν. Τα οικονομικά των οικογενειών δεν επιτρέπουν να αντιμετωπιστεί το κρύο με πετρέλαιο ή ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πάνω κάτω στο κόστος θέρμανσης έφερε ενεργειακή κρίση και οι πολίτες τρομοκρατημένοι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ετοιμάζονται για χοντρά ρούχα και πολλές κουβέρτες και παπλώματα, μιας και η έλλειψη χρημάτων έχει ξεκαθαρίσει για αυτούς το τοπίο. Ότι φέτος θα παγώσουν γιατί ούτε καλοριφέρ θα ανάψουν ούτε κλιματισμό, ξαναγυρνώντας πολλές δεκαετίες πίσω όπου οι οικογένειες περνούσαν πολύ δύσκολα την χειμερινή περίοδο. Με τίποτα. Με τι να ζητάθουμε. Κοίτα. Δεν υπάρχουν. Ούτε με το ρεύμα, ούτε με πετρέλαιο θέρμανσης. Κάθε το πετρέλαιο θέρμανσης στην πολυκατοικία έχει να πει 10 χρόνια να δουλέψει. Δύσκολος ο χειμώνας, όπως λέτε, είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας και θα δούμε πώς θα τη βγάλουμε. Για όλους. Τι θα κάνουμε. Θα υποφέρουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Υπομονή. Συμφωνούν οι περισσότεροι ότι η εξοικονόμηση ενέργειας ήταν ανέκαθεν σημαντική, όμως δεν γνωρίζουν πώς θα την κάνουν όταν δεν έχουν τη δυνατότητα για κάποια μορφή θέρμανσης. Με κάποιους να απαντούν ότι η μοναδική τους δυνατότητα είναι τα air condition και αυτά για πολύ λίγο, ώστε να σπάει η υγρασία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Το πιει στο air condition. Air condition θα δουλέψει λιγάκι. Εντάξει, αφού είναι γενικό το πλάνο. Και θα περιμένουμε να περάσει ο χειμώνας. Τι να κάνουμε, υπάρχει τίποτα, εσείς τι προτείνετε έτσι. Με το διοξίδιο το άνθρακα, μην πάθουμε καμιά λιποθυμία. Όπως όλοι οι χειμώνες θα περάσει και αυτό, μια χαρά θα είναι. Είναι αβαντάζ για την Πάτρα το ότι δεν έχει τόσο πολύ κρύο το χειμώνα, πιστεύετε? Εντάξει, εμείς δεν έχουμε πάει απάνω στη Μακεδονία. Εδώ που είμαστε, όπως θα περάσει ο υπέραστος και ο περσινός και ο προπέρσινος, θα περάσει και φετινός. Ένα κοντίσιον έχω εγώ και αυτό θα βάλω όσο μου το επιτρέπει. Πιστεύετε ότι όλοι θα έχουν λογισμένη χρήση φέτος, έτσι? Βέβαια. Η οικονομία είναι πολύ άσχημα. Πιστεύετε τα χειρότερα θα έρθουν ή τα ζούμε τώρα? Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν ξέρω. Ηλεκτρικές κουβέρτες, ξύλα και ξυλόσομπες έγιναν ανάρπαστες και στην Πάτρα, αλλά πολλοί ούτε αυτό μπορούν να δουν ως εναλλακτική επιλογή θέρμανσης, οπότε το να μην έχουν καθόλου θέρμανση είναι αυτό που θα βιώσουν για τους επόμενους μήνες, ευελπισώντας ότι στην Πάτρα που δεν κάνει πολύ κρύο θα τα καταφέρουν και φέτος. Άλλωστε οι δυσκολίες για τους μεσοαστούς δεν είναι φετινές, αλλά τα τελευταία χρόνια, μιας και δεν θα είναι ο πρώτος χειμώνας που μεγάλος αριθμός νοικοκυριών καλείται να ζήσει χωρίς κάποια μορφή θέρμανση. Πάντως, η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που εξοντώνει επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων. Ποιο το αποτέλεσμα της σύσκεψης? Πάμε να μιλήσουμε. Είναι μαζί μας ο κ. Κώστας Ζαφυρόπουλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας. Κύριε Ζαφυρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καρούνια. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το θέμα είναι σοβαρό, ζητούνται λύσεις και μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Προκαλέσατε μία σύσκεψη με την συμμετοχή και άλλων φορέων, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων. Ωστόσο, ποιο το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης Και τι περιμένετε μετά από αυτήν? Εμείς, κυρία Καρουνιά, συναισθανόμενοι το βάρος που έχει ο ιστορικός αυτός σύλλογος, προκαλέσαμε αυτή τη συνάντηση όλων των φορέων, γιατί όλους τους απασχολεί το ενεργειακό. Είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα ζήτημα για πολλούς. Κάποιους δεν τους αγγίζει τόσο πολύ, όλους μας αγγίζει, αλλά κάποιους ιδιαίτερα αυξημένα. Όπως είναι οι ενεργοβόρες συσκευές που έχουν κάτι στα καταστήματά τους, τα αρτοποιεία, τα ζαχαροπλαστεία. Οπότε αυτοί ήταν και οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μία εικόνα, κάποιες προτάσεις όσο μπορούμε να εξοικονομήσουμε, τι μπορεί να γίνει μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά και τα άμεσα. Τα άμεσα ήταν εκείνα που μας ενδιαφέρουν να μπορέσει ο συνάδελφος να ανταποκριθεί εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Να εξοικονομήσει χρήματα και το νοικοκυριό και η επιχείρηση για να μπορέσει να μείνουν κάποια χρήματα προς την κατανάλωση. Ποιες είναι οι προτάσεις, κύριε Ζαφυρόπουλε, γιατί αυτό είναι το,
το σημαντικό. Τα προβλήματα μόνο με τις συσκέψεις δεν λύνονται. Γι' αυτό ρωτάω λοιπόν ποιο το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης και έχω την εντύπωση ότι αποφασίσετε αυτές οι συσκέψεις να πραγματοποιούνται συχνά. Θα είναι επαναλαμβανόμενες. Mm-hmm. Ναι, αυτές οι συσκέψεις θα είναι γενικότερα ανησυχούμε για όλη την κατάσταση. Σαν επιχειρήσεις αλλά και σαν κοινωνία. Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας και τους επιστημονικούς φορείς κάθε τι που λέμε να είναι τεκμηριωμένο. Να είναι κοστολογημένο που λέμε. Δηλαδή όταν θα πούμε κάτι να μπορούμε να το αποδείξουμε και για ποιο λόγο πρέπει να γίνει και πόσο θα κοστίσει. Βασικά αποδέκτες είναι και η περιφέρεια και η κεντρική κυβέρνηση που θα θέλαμε να συνεχίσουν να παίρνουν τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Εδώ εμείς βάζουμε ένα ότι πρέπει να είναι οριζόντια και όχι κλιμακωτά. Και σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν μεγάλες ενεργειακές ανάγκες να είναι αυξημένα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους μετέωρους. Ακούσαμε προβλήματα που έχουν κάποιοι οι οποίοι έφταναν από 5.000 το μήνα να πηγαίνει 15.000 το μήνα. Τριπλασιασμός δηλαδή από την ενέργεια. Που σε αυτούς είναι μεγάλο το κόστος της ενέργειας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μία μείωση των έμεσων φόρων και το ΦΠΑ που βαρύνουν την ενέργεια και στα καύσιμα, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να έχουμε μία μείωση θέλουμε και στα είδη πρώτης ανάγκης. Πρώτα απ' όλα δηλαδή πρέπει να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Αυτή είναι η άποψή μας. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και οι επιχειρήσεις σαφώς έτσι. Βλέπουμε ότι γίνεται ένας κερδοσκοπικός πρακτική, υπάρχει μια κερδοσκοπική πρακτική στους παρόχους της ενέργειας και εκεί θέλουμε να γίνουν πιο αυστηροί. Σας λέω εντάχει τις προτάσεις που κάνουμε. Και αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων για να έχουμε μια απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, γιατί όσο εισάγουμε είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε σε όποια τιμή το βρίσκουμε. Κάποιες εύκολες, χωρίς κόστος, πρακτικές για εξοικονόμηση της ενέργειας. Μια δυνατότητα χρηματοδότησης, να μπορούμε και εμείς να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να υπάρχουν για τα κλιματιστικά, βγήκε ένα πρόγραμμα να συνεχίσει, δεν μπορεί ξαφνικά να το κάνει κάποιος, να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά να πάει και στα καταστήματα. Πρέπει να έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση και στις επιχειρήσεις. Με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών όσων γίνεται στη στέγη και με κάποιες πιο οικονομικές προτάσεις, τις οποίες θα τις προτείνουμε. Είναι λοιπόν αυτές είναι οι προτάσεις, πώς θα προωθηθούν... Και θα γίνει και μια κοινή, δυναμική, κινηματική δράση. Δηλαδή... Για να καταλάβουν όλοι, αυτό θα το μιλήσουμε στο επόμενα, στην επόμενη συνεδρίαση, μια δράση που πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα πράγματα που κάνουμε δηλαδή έχουν αντίκτυπο την κοινωνία. Δεν είναι αντιπολιτευτικά, δεν πάμε να χτυπήσουμε κανένα, θέλουμε λύση εδώ και τώρα. Και να μην ξεχάσω ότι θα κάνουμε και παρεμβάσεις για αποτροπή, γιατί αυτό υπάρχει και μια διεθνής πρακτική για όλους να μην διακόπτεται η ηλεκτροδότηση. Όσο και να πιεσμένη να είναι η κατάσταση. Κύριε Ζαφυρόπουλε, εμείς και εσείς και όλοι μας καλά τα λέμε και είναι λύσεις που θα βοηθήσουν σίγουρα, πώς θα υλοποιηθούν όμως αυτά και πώς αυτές οι προτάσεις θα φτάσουν στην κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία για να πάμε και στο διατάφτα. Ναι, σας είπα και στην αρχή ότι όλα αυτά θα είναι κοστολογημένα. Τίποτα δεν θα πάει έτσι. Θα έχουμε κοστολογήσει τα πάντα. Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια των επιστημονικών φορέων και του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν είναι τυχαία. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια εμείς φέραμε το Πανεπιστήμιο, ήρθε η ώρα να βοηθήσει και το Πανεπιστήμιο της επιχειρήσης. Άλλωστε ήταν μόνιμη, ας το πούμε... Έτοιμα. Είναι μόνιμη, είναι έτοιμα. Έτοιμα να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία Πανεπιστημίου και επιχειρήσεων. Να υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ των επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου. Δεν είναι δυνατόν οι αυριανοί επιχειρηματίες, οι αυριανοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις να μην έχουν μια σχέση προκαταρκτική, να το πω έτσι, μέσα στις επιχειρήσεις. Με τις πρακτικές τους και με αυτά. Αυτό είναι κουβέντα άλλη όμως. Το θέμα μας είναι το ενεργειακό. Θα είμαστε πολύ δυναμικοί όμως. Αυτό μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Θα τα αποφασίσουμε, θα τα συναποφασίσουμε από εδώ και το πέρα. Δεν πάει άλλο. Άρα θες... Θα κλείσουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Είναι αδύνατο να σταθούν όρθιες. Έχουμε λουκέτα μέχρι στιγμής εδώ στην περιοχή, κύριε Ζαφυρόπουλε. Έχουμε.
μόλις φεύγεις λίγο από το κέντρο, αλλά και στο κέντρο βλέπουμε ότι αλλάζουν έδρα κάποια καταστήματα, πηγαίνουν κάποια άλλα καινούργια και στους κάθε τους δρόμους βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και βλέπουμε συνέχεια ξενίκια στα μαγαζιά. Αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης λέτε? Αποτέλεσμα αυτό είναι της ενεργειακής κρίσης, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι και από την εστίαση βλέπουν ορατό το κίνδυνο να κλείσουν τα καταστήματά τους. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τόσο μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος και γενικά της κίνησης με βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Είμαστε και αποκλεισμένοι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είμαστε αποκλεισμένοι και από το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε τι να περιμένει κάποιος. Και νομίζω ότι πραγματικά για τις επιχειρήσεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολο το μέλλον από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν να θεωρήσουμε ότι χθες αποφασίστηκε η λειτουργία ενός εργαλείου για την εξεύρεση λύσεων. Αυτό καταλαβαίνουμε κύριε Ζαφυρόπουλε. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Μπήκαν οι βάσεις για να υπάρχουν συναντήσεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους επιστημονικούς, με επιστημονικούς φορείς. Θα το ανοίξουμε και με κοινωνικούς φορείς. Και θα βάλαμε τις βάσεις για να έχουμε πυκνές συναντήσεις και να αντιδρούμε σε αυτά τα πράγματα και μπορώ να σας πω δυναμικά. Έπεται λοιπόν συνέχεια να σας ευχαριστήσω κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλή σας συνέχεια. Καλό βράδυ. Λουκέτα λοιπόν έχουν μπει και σε καταστήματα της περιοχής της Πάτρας. Λουκέτο όμως πανελλαδικά έχουν βάλει μέχρι στιγμής 200 αρτοπία. Στήριξη ζητά ο κλάδος που βλέπει να είναι στο κόκκινο. 2.160 φούρνια. Αναπόφευκτες οι νέες αυξήσεις στο ψωμί, λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Σωτήρη καλησπέρα. Καλησπέρα Έφη. Και άλλη αύξηση στο ψωμί και άλλα λουκέτα σε φούρνους, σε αρτοπία. Ναι, και όχι μόνο, γιατί όπως είδαμε και ακούσαμε, οι ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και γενικά στην ενέργεια και στα καύσιμα βέβαια, θα λέγαμε χαρακτηριστικά ότι οδηγούν και διωγγώνουν αυτό το κύμα των ανατιμήσεων που εξαπλώνεται σε όλη την αγορά. Και μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων είναι και η φούρνη της γειτονιάς. Να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα από την Ομοσπονδία των Αρτοπιών, πάμε για, από ό,τι φαίνεται, σε ένα δεύτερο κύμα ανατιμήσεων μέσα σε διάστημα, μικρό διάστημα λίγων μηνών εντός του ίδιου έτους. Μέχρι σήμερα είχαμε δύο κύματα ανατιμήσεων όπως ανέφεραν οι αρτοποιοί, τον Νοέμβριο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022. Συνολικά φτάσαμε στο 15 με 16%, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα περισσότερο. Οι αρτοποιοί λένε ότι οι ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, που είναι οι δύο κύριες πηγές ενέργειας για να λειτουργήσουν οι φούρνοι της γειτονιάς, αν περνούσαν όλες αυτές τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο, τότε η τιμή του ψωμιού, όπως είπαν χαρακτηριστικά, θα πρέπει να έχει διπλασιαστεί σήμερα. Και όλα αυτά βέβαια και σε συνδυασμό και με τις πανάκριβες πρώτες ύλες. Μην ξεχνάμε, το αλεύρι έτσι, έχει γίνει πανάκριβο σαν πρώτη ύλη για τους αρτοποιούς. Και όλα αυτά έχουν τις συνέπειές τους και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Όπως είπες και εσύ, Έφη, έχουν κλείσει μέχρι σήμερα αρκετές επιχειρήσεις, εκατοντάδες επιχειρήσεις, 200 αρτοπία τουλάχιστον σε όλη τη χώρα και σε κατάσταση συναγερμού στο κόκκινο βρίσκονται πάνω από 2.000 ακόμα επιχειρήσεις αυτού του κλάδου από ένα σύνολο 14.500. Αντιλαμβανόμαστε ότι το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σύγκριση με τον αριθμό των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Οι αρτοποιοί ζητούν αύξηση στην επιδότηση του ρεύματος, η οποία μέχρι σήμερα να πούμε ότι καλύπτει την ρήτρα αναπροσαρμογής, καλύπτεται γύρω στο 50%. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για να ανταποκριθούν στη λειτουργία τους. Πολλές επιχειρήσεις καίνε πετρέλαιο για να λειτουργήσουν και μείωση βέβαια και του ΦΠΑ στο ψωμί, προκειμένου αυτό το προϊόν πρώτης ανάγκης να γίνει λίγο πιο φθηνό για τους καταναλωτές και να ανακάμψει. Να μην αποτελεί είδος πολυτελείας για τα νοικοκυριά και βέβαια να είναι και βιώσιμες επιχειρήσεις. Σωστά. Σωτήρη. Και εδώ να πούμε, Έφη, να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο τα αρτοπία, δεν είναι μόνο το ψωμί το οποίο θα δούμε, όπως προαναγγέλουν οι ίδιοι αρτοποιοί, θα δούμε αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Η κατάσταση, επειδή μπαίνουμε σε ελαιοκομική περίοδο, είναι αρκετά δύσκολη για τον κλάδο της ελαιοκαλλιέργειας και για το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί βασικό κυρίαρχο προϊόν στο ελληνικό τραπέζι. Μάλλον, Έφη, πάμε για ανατιμήσεις και στο ελαιόλαδο το επόμενο διάστημα. Και ο λόγος είναι ότι τα ελαιοτριβεία οδηγούνται
από την μεγάλη ανατίμηση στην ηλεκτρική ενέργεια οδηγούνται στην αύξηση των εκθλιπτικών δικαιωμάτων. Είναι το αντάλλαγμα που παίρνουν από την παραγωγή του ελαιολάδου. Και καταλαβαίνεις ότι εφόσον ένας ελαιοπαραγωγός αφήσει περισσότερο λάδι στο ελαιοτριβείο για να πληρώσει τα εργατικά, και αυτός αναγκαστικά θα αυξήσει την τιμή στο ελαιόλαδο που πουλάει στην αγορά, και κατά συνέπεια αυτή την αύξηση θα τη δούμε σε λίγο τους επόμενους μήνες και στα ράφια των σούπερ μάρκετ υπό τη μορφή ανατιμήσεως. Και μόνο αυξήσεις, και μόνο αυξήσεις θα βλέπουμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σωτήρη, σοκαρισμένη τώρα παραμένει η ελληνική κοινωνία από την δράση του 53χρονου άνδρα που εξέδιδε ένα 12χρονο κορίτσι. Οι πολίτες ζητούν την αλλαγή του ποινικού κώδικα και την παραδειγματική τιμωρία των παιδόφιλων, των παιδεραστών και όποιον κακοποιεί ένα παιδί. Έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο η τραγική υπόθεση με τον κατ' εξακολούθηση βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού από 53χρονο υπεράνω πάσης υποψίας, όπως τον χαρακτηρίζουν φίλοι και γνωστοί, αλλά και την εξώθηση του παιδιού σε ερωτικές νευρές με ενήλικες έναντι αντιτίμου από τον 53χρονο. Όπως τόνισαν πολίτες στην τηλεόραση του Best, η οικογένεια σήμερα έχει πολύ πιο δύσκολο ρόλο από ό,τι στο παρελθόν να επιτελέσει, καθώς έχει ηθική υποχρέωση και καθήκον να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την ασφάλεια των παιδιών, τα οποία από μικρή ηλικία θα πρέπει πλέον να είναι ενήμερα τόσο για το τι σημαίνει σεξουαλική κακοποίηση, όσο και για το ότι θα πρέπει αμέσως να ενημερώσουν κάποιον που εμπιστεύονται για όσα τους συμβαίνουν. Δεν υπάρχει νόμος. Το ότι βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, ευθυνόμαστε οι πάντες. Και το κατ' εμέ, πάντα προσωπικά μιλάω. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος έφυγε από το δρόμο του Θεού, έφυγε από την αξιοπρέπεια, έφυγε από τις αξίες και έχει πελαγώσει. Είναι σε ένα πέλαγος με πολλά μπουφόρα. Και πάνω απ' όλα δεν υπάρχει οικογένεια και ειδικά η μάνα. Έλεος, η μάνα που έχει 9 μήνες στην κοιλιά το παιδί της, έχει τεράστια ευθύνη και πρέπει να θυσιάσει το εγώ της για να μεγαλώσει το παιδί. Συν, επιτέλους ας σεβαστούμε τον άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, σαν προσωπικότητα, σαν οντότητα. Αστυνομικοί κύκλοι διερευνούν προς κάθε κατεύθυνση στην υπόθεση, με τη Διευθύντρια Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας Κέλλη Ιωάννου να κάνει σήμερα γνωστό πως τα στοιχεία που θα γίνονται σταδιακά γνωστά για την υπόθεση θα μας σοκάρουν όλο ένα και περισσότερο για το ποιοι εμπλέκονται. Ενώ το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι υπάρχουν γύρω μας εκατοντάδες ενήλικες άντρες που επιδιώκουν συνευρέσεις ερωτικά με παιδιά. Η οικογένεια είναι η βάση. Τελεία και παύλα. Όταν αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα, εκεί χάνεται το έλεγχο. Φυσικά. Και αυτό συμβαίνει. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Μετά, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Από την εποχή του Πλούταρχου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να σταθεί καμιά κοινωνία χωρίς ιερά. Μπορεί να υπάρχει, λέει, πόλη χωρίς τύχη, χωρίς νόμισμα, να μην τα χρησιμοποιεί, που να μην χρησιμοποιεί γράμματα. Αλλά χωρίς ιερά πράγματα δεν μπορεί να σταθεί μια κοινωνία. Και τα παιδιά είναι το ιερότερο, έτσι. Ασφαλώς. Που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αλλάξουμε και να τα προστατεύσουμε από παντού. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνία χωρίς αρετή, χωρίς αξίες και χωρίς ιδανικά. Η ελληνική κοινωνία ζητά την αλλαγή του ποινικού κώδικα και την παραδειγματική τιμωρία των παιδόφιλων, των παιδεραστών και όποιον κακοποιεί ένα παιδί. Γιατί τα παιδιά είναι η ζωή και το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης και δεν πρέπει να επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να τα πληγώνει, να τα κακοποιεί και να τους καταστρέφει τη ζωή. Ζητούν την καταδίκη των δραστών με το ανώτερο των ποινών. Βασικά να αυστηροποιηθούν οι νόμοι. Και θα πρέπει οι γονείς να δίνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στα παιδιά, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει και έχει ξεφύγει ο κόσμος. Πιστεύετε ότι αν παρατηρούν τις αντιδράσεις των παιδιών θα καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά? Εννοείται. Ότι, γι' αυτό είπα και πριν, ότι οι γονείς πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά. Σύμφωνα με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, η παιδεραστία ή η παιδοφιλία περιγράφει επαναλαμβανόμενες και επίμονες σεξουαλικές τάσεις και φαντασιώσεις που αφορούν σεξουαλική δραστηριότητα με παιδιά. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η παιδοφιλία αφορά άτομα τα οποία διαθέτουν τις προαναφερθείς τάσεις, έστω και αν ουδέποτε έχουν επιχειρήσει να τις πραγματώσουν είτε από ηθικές αναστολές είτε από το φόβο της επιβολής του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται κάποιος παιδεραστής και διώκεται ποινικά εάν εντοπιστεί πορνογραφικό υλικό με παιδιά στον υπολογιστή του.
Τώρα κάθε εποχή και με εποχή αλλάζουν τα πράγματα. Την εποχή που ζούσαμε εμείς δεν υπήρχαν κίνδυνοι, ας πούμε, ήταν ελαχιστοποιημένοι κίνδυνοι. Από εκεί πέρα είναι θέμα και πολιτείας. Πώς πρέπει να αλλάξει ο νόμος, πιστεύετε, για τέτοια περιστατικά? Σαφώς. Κάθε νόμος πρέπει να αναθεωρείται και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, ας πούμε. Όταν η κίνδυνη είναι πολλαπλάσιοι, ο νόμος πρέπει να αυστηροποιηθεί ή να διευρυνθεί ή να αλλάξει. Οι φαντασιώσκες συμπεριφορές που υποδεικνύουν παιδοφιλία αναφέρονται στην έλξη προς παιδιά, αγόρια ή κορίτσια προεφηβικής ηλικίας, μικρότερα των 12 ετών. Ο παιδόφιλος επίσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών και τουλάχιστον κατά 5 χρόνια μεγαλύτερος από το παιδί. Αν και η παιδοφιλία αφορά και τα δύο φύλλα, εν τούτης η μεγάλη πλειονότητα των παιδόφιλων είναι άντρες. Οι περισσότεροι από αυτούς έλκονται από κορίτσια κυρίως ηλικίας 8 έως 10 ετών. Λιγότεροι έλκονται από αγόρια, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας των 10 ετών, αλλά υπάρχουν και ποσοστά παιδόφιλων που έλκονται και από τα δύο φύλλα, καθώς και ποσοστά που έλκονται ταυτόχρονα από παιδιά και ενηλίκους. Υπήρχαν και θα υπάρχουν, απλώς η οικογένεια θα πρέπει να στηρίξει περισσότερο τα παιδιά, να φροντίσει, να τα ενημερώσει κλπ, να τα προστατεύσει. Και μετά την οικογένεια έρχεται το σχολείο, έτσι, το νηπιαγωγείο κλπ. Και μετά το δημοτικό. Οπότε τα παιδιά πρέπει από νωρίς να ξέρουν για τη σεξουαλική κακοποίηση. Πρέπει να είναι ενημερωμένα. Βέβαια. Στην Ελλάδα η ηλικία συνένεση ξεκινά στα 15 έτη. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε πράξη ερωτικής φύσης χωρίς συνένεση θεωρείται παιδεραστία μέχρι τα 18, ενώ ερωτικές πράξεις με συνένεση και των δύο δεν θεωρούνται ποινικό αδίκημα από τα 15 και μετά. Διστάμενες είναι οι απόψεις των σεισμολόγων για την εξέλιξη του σεισμού των 5 Ρίχτερ στον κόλπο της Ιταίας. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου μετά τον σεισμό των 5 Ρίχτερ περίπου στη μία τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Η περιοχή έχει τεθεί υπό αυστηρή επιτήρηση, δήλωσε Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Αντιθέτως, ο Άκης Τσελέντης αναφέρει ότι η πιθανότητα να ήταν προσεισμός μειώνεται δραστικά, αλλά δεν εφησυχάζει λόγω της γυπνίας εις άλλων ρηγμάτων κοντά σε αστικά κέντρα. Σωτήρη, να λέγαμε και χθες, τι νεότερα υπάρχουν σήμερα, γιατί περιμέναμε ότι σήμερα, καθώς πέρασε για την ναι, το 48ωρο, το κρίσιμο. Οι κρίσιμες 48 ώρες, θα είχαμε και κάποιες άλλες εκτιμήσεις από την πλευρά των σεισμολόγων. Ναι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι μάλλον περιπλέκονται περισσότερα τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι διαχωρίζονται λίγο οι θέσεις. Αλλά όσο και διαφορετικές μπορεί να ακούγονται οι τοποθετήσεις μεταξύ των σεισμολόγων, όλες οι πλευρές θα λέγαμε ότι συντείνουν σε ένα ζήτημα, το οποίο είναι η επιφυλακτικότητα σε σχέση με το πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν γειτνιάζοντα ρήγματα, τα οποία μπορούν να γεννήσουν πολύ μεγαλύτερους σεισμούς. Και εδώ βέβαια οι σεισμολόγοι φωτογραφίζουν, θα λέγαμε εμείς, το Αίγιο και την περιοχή της Κορίνθου, της Αλκιοδίνηδες Νήσους. Δύο περιοχές, οι οποίες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουν προκαλέσει μεγάλα σεισμικά γεγονότα, καταστροφικά, κατά το παρελθόν, έτσι και με θύματα. Ο Ευθύμιος Λέκας κρατάει ακόμα επιφυλάξεις σε σχέση με την πορεία εξέλιξης του φαινομένου στον κόλπο της Ιταίας, τα 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκαν ξημερώματα Κυριακής, και αναφέρει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα περιμέναμε να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα τουλάχιστον ένα σεισμικό γεγονός του μεγέθους των 4 Ρίχτερ και αρκετά των 3 και 4. Ανταυτού βλέπουμε λίγα και μικρά σεισμική ακολουθία με λίγους και μικρούς σεισμούς, του 1 και των 2 Ρίχτερ. Τονίζει ότι κρατάει ανοιχτές τις πιθανότητες για το αν θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα παρόμοιο σεισμικό γεγονός, του τάξεως δηλαδή των 5 Ρίχτερ. Αλλά ο κύριος Λέκας υπογραμμίζει ότι η προσοχή είναι συγκεντρωμένη σε ρήγματα που μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους σεισμούς, εννοώντας προφανώς το γειτονικό Αίγιο, όπου εκεί στο παρελθόν είχαμε ένα σεισμό 6,5 Ρίχτερ, τον 95, και βέβαια και άλλες περιοχές προς τα ανατολικά του Κορινθιακού, που ξέρουμε εκεί πάμε στην περιοχή της Κορίνθου και στις Αλκιονίδες Νήσους. Από την πλευρά του, ο Άκης Τσελέντης τονίζει ότι απομακρύνεται πλέον το ενδεχόμενο να έχουμε ένα προσεισμικό γεγονός σε σχέση με τα 5 Ρίχτερ στα ξημερώματα της Κυριακής, και αυτός όμως εκτιμά ότι υπάρχει το. Μιλάει για τα γειτονικά ρήγματα, εστιάζει εκεί, επειδή λέει ότι ο Κορινθιακός έχει βεβαρημένο σεισμικό ιστορικό
και περιοχές που έχουν συγκεντρώσει σημαντικά ποσοστά σεισμικής ενέργειας. Αναφέρεται στον Ανατολικό Κορινθιακό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλά χρόνια για να δούμε εκδήλωση κάποιου σημαντικού σεισμικού γεγονότος, οι οποίες αν ενεργοποιηθούν μπορούν να επηρεάσουν και μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτή είναι η ανησυχία του Άκη Τσελέντη, μήπως έχουμε δηλαδή μια τέτοια μετατόπιση. Πάντως μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια μετατόπιση ρήγματος, παρά μόνο αυτή η ησυχία που συνεχίζεται με τα πολύ μικρά και λίγα γεγονότα που ακολούθησαν αυτά των 5 Ρίχτερ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ισχυρά νομικά όπλα στους δανειολήπτες για να ανακόψουν πληστηριασμούς από εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει την ίσπραξη των κόκκινων δανείων, δίνει απόφαση του Αρείου Πάγου που χαρακτηρίζεται από νομικούς ως ιστορική. Από την απόφαση προκύπτει ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν νομιμοποιούνται να ασκούν δικαστικές ενέργειες και να επισπεύδουν πληστηριασμούς για απαιτήσεις που έχουν τιτλοποιηθεί, ενώ οι δανειολήπτες μπορούν να αξιοποιήσουν τα νομικά εμπόδια που τίθενται στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους σε μια διαπραγμάτευση για ρύθμιση οφειλής. Τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά των πληστηριασμών που έγιναν από εταιρείες διαχείρισης δανείων δίνει σε δανειολήπτες μια ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα με την πρόσφατη απόφαση του, ο Άριος Πάγος απέρριψε την πρόσθετη παρέμβαση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως απαράδεκτη, καθώς έκρινε ότι δεν έχει την κατάλληλη νομιμοποίηση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση. Μια απόφαση η οποία, αν τελικά επικρατήσει και κυριαρχήσει, θα είναι μια απόφαση που θα μεταβάλει τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στις διαδικασίες των πληστηριασμών και γενικότερα των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες πραγματοποιούνται από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σύμφωνα με τον Άριο Πάγο, ο νόμος του 2003 για τις τιτλοποιήσεις δεν απονέμει στην εταιρεία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ' εξαίρεση νομιμοποιημένου διαδίκου, όπως αντιθέτως ισχύει στο νόμο του 2015 για τα κόκκινα δάνεια. Είναι η πρώτη φορά όμως που αυτό το σκεπτικό το υιοθετεί και ο Άριος Πάγος σε ένα τμήμα του, και σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση αυτή, με το σκεπτικό της απόφασης αυτής, οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει τη διαχείριση των απαιτήσεων που προέρχονται από οφειλές προς τις τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να κινούνται δικαστικά σε βάρος των δανειοληπτών, σε βάρος των οφειλετών, και δεν έχουν και τη δυνατότητα να προχωρούν στη συνέχεια σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή σε κατασχέσεις και σε πληστηριασμούς, εφόσον απέκτησαν τη διαχείριση των απαιτήσεων αυτών με βάση ένα νόμο που είχε ψηφιστεί, που είχε εκδοθεί ήδη από το 2003. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, υπάρχει προβληματισμός γύρω από το ζήτημα των κόκκινων δανείων, καθώς οι τράπεζες και τα funds κινδυνεύουν να χάσουν το όπλο του πληστηριασμού. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά από πληστηριασμούς, οι οποίοι είχαν ήδη δρομολογηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αρχίζουν να έχουν πρόβλημα σε σχέση με την νομιμότητά τους, και δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ανακόψουν την εκτελεστική διαδικασία, τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις, ζητώντας την ακύρωσή τους, εφόσον βέβαια δεν έχουν απολέσει το σχετικό δικαίωμα και δεν έχουν χαθεί οι σχετικές προθεσμίες, να ανακόψουν τη διαδικασία αυτή και να ζητήσουν την ακύρωσή τους. Η γεύση του να πετυχαίνει στα όνειρά σου, ασύγκριτη. Η γνώση και η εμπειρία σε βοηθούν να προχωράς μπροστά. Το κλειδί για την επιτυχία σου είναι εδώ. Σπούδασε τεχνίτης μαγειρικής τέχνης ή επισιτισμού ή υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου στις πειραματικές ΕΠΑΣ. Απόκτησε όλες τις γνώσεις και δεξιότητες με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του INSETE με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση. Μπες στον κλάδο του τουρισμού ως πραγματικός επαγγελματίας. Νέες πειραματικές ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Για την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου, διεκόπει πριν καν μπει στην ουσία της υπόθεσης η δίκη της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών. Διεκόπει πριν αρχίσει, Σωτήρη. Ναι, 9 από τους 46 κατηγορούμενους που ήταν παρόντες έφη ζήτησαν διορισμό δικηγόρου. Το πρόβλημα που είχαμε προαναγγείλει ότι θα παρουσιαζόταν από πληροφορίες μας, περιορισμένο σε αριθμό, αλλά υπαρκτό θα λέγαμε. Αρκούσε δηλαδή για να προκαλέσει αυτή την πρώτη διακοπή της δίκης για μία εβδομάδα. Ενώ να πούμε ότι 40 ακόμα κατηγορούμενοι, τα περισσότερα μέλη των διοικητικών συμβούλιων δήλωσαν παρόντες δια αντιπροσώπου, είχαν δηλαδή στείλει τους δικηγόρους τους, δεν ήταν παρόντες οι ίδιοι. Προφανώς
είχαν προβλέψει αυτή τη διακοπή που θα γινόταν και ίσως έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία τους εκεί. Πάντως οι δικηγόροι τους τόνισαν ότι θα παρευρεθούν οι επικεφαλής της τράπεζας, οι πρώην επικεφαλής της τράπεζας, θα παρευρεθούν στο δικαστήριο για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους και να αντικρούσουν βέβαια το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν σε βαθμό κακουργήματος. Να πούμε ότι στη λίστα των μαρτύρων ΕΦΗ, να προσθέσω ότι δήλωσαν παρόντες εκπρόσωποι από την Τράπεζα της Ελλάδος, δικηγόροι δηλαδή, όπως επίσης και από την εκαθαρίστρια εταιρεία, την εταιρεία που είχε αναλάβει την εκαθάριση των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας, την BQH, και φυσικά ήταν παρόντες και εκπρόσωποι από το Σύλλογο των Μερεδιούχων, οι οποίοι και αυτοί θα δήλωσαν παράσταση προς υπεράσπιση του κατηγορητηρίου. Δηλαδή, αυτό που ξέραμε παλιότερα, μάρτυρες κατηγορίας. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη φάση, να πούμε ότι δεν τελείωσε εδώ το διαδικαστικό και τα διάφορα κολλήματα που μπορεί να προκύψουν. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, όπως είπαμε, έδωσε μια παράταση μιας εβδομάδας για την επόμενη Τετάρτη. Ο δικηγορικός σύλλογος καλείται να ορίσει δικηγόρους, να διορίσει δικηγόρους για αυτούς τους 9 που, όπως είπαμε, ζητούν υπεράσπιση, γιατί δεν μπορούν προφανώς να καλύψουν με δικά τους έξοδα δικηγόρο. Θα πρέπει να γίνει την ερχόμενη Τετάρτη αποδοχή των δικηγόρων, των διοριστέντων δικηγόρων, και κατόπιν ο πρόεδρος του δικαστηρίου ΕΦΗ θα δώσει την ογκοδέστατη δικογραφία σε αυτούς τους δικηγόρους για να τη μελετήσουν. Καταλαβαίνετε, στις 12 το μεσημέρι δεν γίνεται να μελετηθεί μια δικογραφία 2.500 σελίδων. Άρα, λοιπόν, και όπως μαθαίνουμε. Εκ νέου διακοπή. Προφανώς και έγκριτοι νομικοί μας έλεγαν ότι η διακοπή θα πρέπει να διαρκέσει περίπου κάποιους μήνες. Δεν είναι δυνατόν, όπως μας είπαν, ένας δικηγόρος να μελετήσει τα στοιχεία μέσα και τα. Μέσα σε μερικές ημέρες. Ναι, μιλάνε για για όγκο δικογραφίας, δηλαδή το υλικό που περιλαμβάνεται, όχι απλά το. Δεν μιλάμε μόνο για το βούλευμα το παραπεμπτικό, το οποίο είναι 2.500 σελίδες. Μιλάμε για όλο τον όγκο της δικογραφίας που μας είπαν καταλαμβάνει το χώρο ενός δωματίου. Φακέλους δηλαδή, κούτες, καταθέσεις, στοιχεία. Έχουμε. Άρα έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δρόμο μέχρι να τουλάχιστον να μπαίνει αυτή η διαδικασία, να μπαίνει αυτή η υπόθεση σε μια τακτική διαδικασία και δικάσιμο. Πάμε να δούμε όμως τι δήλωσε σήμερα στην κάμερα της τηλεόρασης του Best ο κύριος Αθανάσιος Μπέλλας, πρόεδρος του Συλλόγου Μερεδιούχων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θεωρούμε ότι πραγματικά υπήρξε ένα οικονομικό σκάνδαλο μεγάλης έκτασης και πολυετές. Κατασπαταλήθηκαν τεράστια κεφάλαια της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με αποτέλεσμα να κλείσει με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και του Δημοσίου. Περιμένουμε την εξέλιξη. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τα στοιχεία μας, έχουμε επιμείνει, έχουμε διεξάγει. Έχουμε διεξάγει έναν αγώνα δεκαετή στα διάφορα επίπεδα της δικαιοσύνης και είμαστε και ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο ολοκλήρωσε η δικαιοσύνη την υπόθεση, παραπέμποντάς την στο τακτικό επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή του ακροατηρίου. Είμαστε μόνο έτσι στενοχωρημένοι μόνο για το χρονικό θέμα, γιατί μετά από 10 χρόνια πολλά πράγματα έχουν χαθεί και έχουν αμβληθεί. Συν τις παραγραφές βέβαια. Οι εκκρεμείς συντάξεις γίνονται σύνθημα στις κινητοποίησεις των συνταξιούχων μεθαύριο 5η 13 Οκτωβρίου. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Πάτρα η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί έξω από το εργατικό κέντρο. Το πρόβλημα με τις εκκρεμείς συντάξεις όχι μόνο δεν έχει λυθεί, αλλά αντίθετα με το νέο νομοσχέδιο με τις fast track συντάξεις, δύσκολα θα υπάρξει επίλυσή του και ο χρόνος απονομής της πλήρους σύνταξης θα παραμένει στα 3 με 4 χρόνια, αφού το 50 με 60% των ατόμων που έχουν πρόσφατα βγει σε σύνταξη λαμβάνει μόλις ένα μέρος της σύνταξης και όχι ολόκληρο το ποσό που τους αναλογεί με βάση τα εργασιακά τους χρόνια και τα ένσημα που έχουν. Με δεδομένο μάλιστα ότι με όλες τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια δυσκολεύονται οι συνταξιούχοι να ζουν με τις πενιχρές πλέον συντάξεις που λαμβάνουν, καταγγέλνουν την κυβέρνηση πως τους αναγκάζει να ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες εν έτη 2022. Για να διεκδικήσουμε πραγματικές αυξήσεις, όχι τις μειώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι εξαγγελίες δεν καλύπτουν ούτε τον πληθωρισμό, ούτε είναι για όλους, ούτε συμφωνούμε με το χειρότερο χειμώνα από το 1942 που γράφει ο κύριος Γεωργιάδης Υπουργός στο περιοδικό Times. Δεν είναι όμως για όλους ο χειμώνας κακός, γιατί διάφοροι όμιλοι ενέργειας, κλινικάρχες, μεγαλοξενοδόχοι έχουν φτάσει στα κέρδη τους μέχρι 450% κέρδος το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Ενώ για τους συνταξιούχους πράγματι θα είναι ο χειρότερος. Εμείς οι συνταξιούχοι δεν ανεχόμαστε τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων να ανεβαίνουν στα ύψη και η ζωή μας να κατεβαίνει στα τάρταρα. Να ζούμε στα σκοτάδια, στο κρύο, στην ανέχεια. Ως εδώ και μη παρέκει. Με τον αγώνα μας μπορούμε και θα το σταματήσουμε. Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Αυτές που υπόσχεται η κυβέρνηση και μάλιστα όχι σε όλους είναι κοροϊδία. Τη 13η και τη 14η να δοθούν τα αναδρομικά, να φρενάρουμε την ακρίβεια που καλπάζει στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στα τρόφιμα και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα για την υγεία. Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, οι συνταξιούχοι στις 13 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, κατεβαίνουν σε κινητοποίηση σε ολόκληρη τη χώρα και σε συγκεντρώσεις που θα γίνουν ταυτόχρονα στις μεγάλες πόλεις, θέλοντας να δώσουν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση και στην κοινωνία. Στην Πάτρα η συγκέντρωση θα γίνει στο εργατικό κέντρο μπροστά από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης και οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων καλούν τους πατρινούς να συμμετάσχουν δυναμικά. Καλούμε τους συναδέρφους μας, συνταξιούχους από όλα τα ταμεία, να πάρουν μαζικά μέρος στη συγκέντρωση μεθαύριο 5η 13 του μήνα μπροστά στο εργατικό κέντρο στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10:30 το πρωί. Στις 13 Οκτώβρη πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και να δουλέψουμε όλοι οι συνταξιούχοι για να γίνει μεγάλη συγκέντρωση ώστε να πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Είναι ο δρόμος δοκιμασμένος, αποδοτικός, δρόμος που δεν μας πήραν την προσωπική διαφορά. Δεν κατέβηκε το αφορολόγητο που θα είχαμε μειώσεις μια μισή σύνταξη στην κάθε περίπτωση και άλλες μικροκατακτήσεις που είχαμε από τις αγωνιστικές κινητοποίησεις. Γι' αυτό καλή επιτυχία στη συγκέντρωση, δεν είναι ανίκητη, από μας εξαρτάται, εμείς είμαστε οι πολλοί. Καλή επιτυχία στη συγκέντρωσή μας. Η υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19 στα σχολεία μπαίνουν στη λίστα των αιτημάτων των εκπαιδευτικών. Σήμερα, καθηγητές και γονείς διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με αφορμή σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, η Πρώτη Ελμαία Χαΐας, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων και ο Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων από κοινού πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Όπως υποστήριξαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Παιδείας, εξακολουθούν να παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας και του δικαιώματος πρόσβασης στη γνώση για όλα τα παιδιά. Και η διαμορφωθή σε κατάσταση δεν έχει την εικόνα που θα έπρεπε για το σχολείο που όλοι οραματίζονται για το μαθητικό σύνολο. Επιτέλους, κάποια στιγμή στα σχολεία να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα και σε σχέση με την πανδημία, γιατί πάλι λειτουργούμε με 25 τμήματα χωρίς το κατάλληλο προσωπικό καθαριότητας και χωρίς χρήματα για τον καθαρισμό των σχολείων. Αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά στην ειδική αγωγή, μιλάμε για δεκάδες κενά και μάλιστα σε τομείς όπως είναι τα τμήματα ένταξης. Περίπου 27 τμήματα ένταξης στα δημοτικά και νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν. Δηλαδή, παιδιά με εκπαιδευτικές ειδικές ανάγκες δεν έχουν το δάσκαλό τους. Μιλάμε για πάρα πολλά κενά στα εικαστικά και στους θεατρολόγους, στην πληροφορική. Ενώ το περιβόητο επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης το καλοκαίρι με τα διευρυμένα, μόνο 30 διευρυμένα σε όλη την Αχαΐα. Μία διαμαρτυρία όπου θα πρέπει, θέλουμε να δείξουμε τα προβλήματα της εκπαίδευσης, την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών, τη μισθολογική καθήλωσή τους, τα υποχρεωτικά τεστ που πληρώνουμε από την τσέπη μας, και μια σειρά διεκδικήσεων έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό που να έχει τη θέση που του αρμόζει και οικονομικά αλλά και κοινωνικά με τη στήριξη της πολιτείας και στην ουσία όλο αυτό να παρέχει ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά μας. Δημιουργείται ένα σχολείο που γίνεται όλο και περισσότερο γραφειοκρατικό. Έχουμε καταντήσει να είμαστε περισσότερο γραφειοκράτες και να χρειάζεται να κάνουμε συμβούλια και παρασυμβούλια και παρασυμβούλια και να γράφουμε και να ξαναγράφουμε εκθέσεις πολύ περισσότερο από το παιδαγωγικό μας το κομμάτι.
διαμαρτυρήθηκαν για έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και διαχωρισμό μεταξύ εκπαιδευτικών, ενώ τέθηκε αίτημα για κατάργηση του τιμωρητικού rapid test στους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς. Μίλησαν για την υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και έθεσαν το αίτημα για αύξηση κρατικής επιχορήγησης. Είμαστε θεατρολόγοι αναπληρωτές που υπηρετούμε στην εκπαίδευση εδώ και 10, 12 και 18 έτη. Φέτος λοιπόν, μετά το τεράστιο μηδενικό που πήραμε από το Υπουργείο Παιδείας, από την κυρία Κεραμέο στους διορισμούς, καθώς θέλει μάλλον να εξορίσει το θέατρο και τις τέχνες από την εκπαίδευση, δυστυχώς βλέπουμε ότι και στο νομό μας, ενώ ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ήταν ενημερωμένος ότι πρέπει να καλυφθούν όλα τα σχολεία από θεατρολόγους, στη β' φάση πήραμε άλλο ένα μηδενικό, αυτή τη φορά από τη Διεύθυνση που δεν έδωσε κανένα κενό. Έχουμε έρθει εδώ ζητώντας να σταματήσει η ανάθεση του μαθήματός μας σε άλλους εκπαιδευτικούς και να διδάσκεται από τους θεατρολόγους. Ζήτησαν την άμεση κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς, πολλά εκ των οποίων καταμετρώνται στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής και λοιπόν προσωπικό. Επίσης σε ειδικότητες όπως οικαστικά, θεατρική αγωγή και γερμανικά, τα οποία προκαλούν σημαντικές δυσλειτουργίες στις σχολικές μονάδες. Ζήτησαν την κατάργηση των διατάξεων των νόμων που εισάγουν τους θεσμούς των μεντόρων και ενδοσχολικών συντονιστών στις σχολικές μονάδες και απέτησαν αυξήσεις στους μισθούς πείνας εκπαιδευτικών και ευρύτερα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Συνηθίσαμε σαν λαός να δεχόμαστε επανειλημμένες σκία, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία για την αντίδρασή μας. Τα συνδικάτα μας είναι οι χώροι μέσα από τους οποίους η κοινωνία απαντάει σε αυτόν τον καταιγισμό εντολών που έρχονται από πάνω. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.